Γεια σας. Καλώς ήρθατε στον τρελαίο τρελό κόσμο και σήμερα. Σήμερα μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Καζάκης, είναι γνωστός οικονομολόγος, γενικός γραμματέας του ενιαίου μετόπου, Παλαϊκού μετόπου, του ΕΠΑΜ. Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση. Θα μας πει κάποιες απόψεις που δεν τις ακούμε συχνά και φυσικά δεν τις ακούμε συχνά από τα δελτία ειδήσεων των Βαρώνων. Θα ήθελα τώρα όμως να ξεκινήσουμε με το καθημερινό σχόλιο, Ανέστη, με την καλημέρα που μου στέλνει κάθε μέρα ο φίλος μου ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Είναι αυτό που συνεχίζεται να συμβαίνει με τα πανεπιστήμια και φυσικά όλοι έχουν παράπονα. Πρώτα απ' όλα ο Υπουργός Παιδείας έχει παράπονα, δεύτερον έχουν παράπονα οι φοιτητές, τρίτον έχουν παράπονα οι οικογένειές τους και μετά έχουμε παράπονα και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω μεγάλη σημασία. Είναι οικονομική σημασία για κάποιες οικογένειες, αλλά έχουμε τόσα άλλα προβλήματα που νομίζω ότι το θέμα των πανεπιστημίων και αν θα χαθεί ένα εξάμηνο. Εσείς εδώ τι... πάει να χαθεί χώρα, μάλλον χάνεται χώρα. Εδώ ακριβώς, αυτό ακριβώς λέω, συμβαίνει και έχουμε για πρώτο θέμα αυτό. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσον θα το χειριστούν οι άλλοι συνάδελφοι. Θέλω να χαιρετήσω την ημέρα της Παλαιστίνης που είναι σήμερα. Όπως είναι γνωστό, από το 1948 περιμένουν και αυτοί, όπως έγινε το κράτος του Ισραήλ, να γίνει κράτος της Παλαιστίνης, αλλά αυτό αργεί πάρα πολύ. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί αυτόν τον καιρό τον κόσμο, είναι ο ψυχρός πόλεμος που έχει αναβιώσει στην Ιαπωνία, μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας, με άμεση ανάμειξη τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι πιστεύουν ότι θα περάσει και αυτό, αλλά για την ώρα βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα. Αφορμή είναι κάποια νησιά τα οποία διεκδικούν οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι. Είναι μια ιστορία τύπου Ήμια για αυτές τις δύο χώρες. Και βέβαια εμείς θα παίρνουμε παράδειγμα από αυτά που συμβαίνουν εκεί πέρα για να καταλαβαίνουμε τι συνέβη με τα Ήμια. Μια άλλη ιστορία, θα τα περάσω πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα σχέδια που είχα να σας πω σήμερα για να πάμε σε πιο ενδιαφέρουσες συνομιλίες, αλλά για να μην τα ξεχνάμε. Έχουμε και μια ιστορία με τις αποκαλύψεις Snowden. Το καινούριο που βγήκε είναι ότι η NSA κατασκόπευε τη διάσκεψη του 2010 που είχε γίνει στο Τορόντο του Καναδά με τη βοήθεια των καναδικών αρχών. Ενδιαφέρον έχει ότι η ιστορία αυτή έχει ξυπνήσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να δούμε αυτό το φιλμάκι που έχω φέρει του Snowden. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν ήδη λεωφορεία που λένε επάνω «Ευχαριστώ Edward Snowden», που μας ξύπνησες δηλαδή. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπουμε κάποιες αντιδράσεις διαφορετικές. Φυσικά αυτό το φιλμ το βλέπουμε μόνο από τη ρωσική τηλεόραση. Το CNN δεν το έχει δείξει. Το CNN ασχολείται με... Ούτε τα αμερικανικά μέσα. Και αυτό, και ούτε τα αμερικανικά, γενικά τα αμερικανικά. Όχι, μα όταν λέω το CNN εννοώ αυτό που βλέπουμε εμείς παγκοσμίως, δεν βλέπουμε. Σωστό. Πάντως έχει μεγάλη διαφορά, γιατί αν ήμασταν 10 χρόνια πριν, οι αφίσες θα ήταν κάτω προδότης Snowden. Φυσικά, φυσικά. Τώρα όμως βλέπουμε και διαδηλώσεις που γίνανε, που ευχαριστούν τον Snowden. Και κάτι άλλο, υπέβαλε την παρέτησή του ο αρχηγός της NSA, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή. Είναι αυτά τα διπλωματικά της κυβέρνησης. Θέλω τώρα να πάμε στα δικά μας θέματα. Όπως να σας πω την αλήθεια, το πληροφορήθηκα από τον κύριο Καζάκη τώρα που μιλούσαμε
πριν μπούμε στο στούντιο, έγινε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο δεν είχα την ευκαιρία να το παρακολουθήσω, παρόλο που είναι από τα θέματα που με ενδιαφέρουν. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το συνέδριο? Ήταν, έγινε στις αρχές του Νοέμβρη και το είχε οργανώσει κατά κύριο λόγο το Ίδρυμα Ford, γνωστό και μη εξαιρεταίο. Έχει μεγάλη δράση. Ναι, ναι, ναι. Δίνει και υποτροφίες εδώ, βεβαίως, το Ίδρυμα Ford. Στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Levi Institute του Bard College της Νέας Υόρκης, του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Που έχει κάποιες διασυνδέσεις. Ναι, ο Levi καταρχήν είναι ένας από τους μεγάλους μεγαλοχρηματιστές της Wall Street, όπου έφτιαξε αυτό το Ινστιτούτο για να μπορέσει να τραβάει, να το πούμε έτσι, ή να αντλεί εγκεφάλους, δηλαδή τα πιο έξυπνα παιδιά και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τα πιο έξυπνα παιδιά ή όχι, αλλά αυτή αυτά ήταν που η πρόθεση. Θεωρούν, αυτά ναι, που ναι. θεωρούν. Και βεβαίως στο Bard College, στο Board of Trustees, όπως το λένε εκεί πέρα, δηλαδή των χορηγών, είναι η Αμερικανίδα γυναίκα του Σόρος. Και το Σόρος έχει συνδράμει πολλές φορές στη δραστηριότητα αυτού του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα αυτό ήρθε εδώ να μας πει ότι η ακολουθόμενη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, δηλαδή η πολιτική λιτότητας, δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο μας εξέπληξε. Ναι, το βιώνουμε άλλωστε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, αλλά να πουλήσει μια άλλη λύση. Πρόταση, ναι. Πρόταση. Είπαν η πλειοψηφία των οικονομολόγων που παρευρέθηκαν εκεί και που είχαν κληθεί από αυτά τα δύο ευαγή ιδρύματα, είπαν ότι μια και δεν είσαστε σε εθνικό νόμισμα, οπότε να ακολουθήσετε τη δική σας δημοσιονομική πολιτική και να γλιτώσετε από το χάρου τα δόντια, έχουμε μια εναλλακτική. Φτιάξτε ένα διπλό νόμισμα. Δηλαδή, βάλτε μια ευρωδραχμή ή όπως θα αλλιώς θα το πούν. Ένα δεύτερο νόμισμα δίπλα στο σκληρό ευρώ. Αυτή η ιστορία βέβαια στις χώρες που χρησιμοποιήθηκε το διπλό νόμισμα ήταν καταστροφική. Ο μόνος που αυτή τη στιγμή ανοιχτά το συζητάει, να το πούμε έτσι, δεν είναι σωστό να το αποδέχεται γιατί δεν υπάρχει σε επίσημες θέσεις του κόμματος, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση του επικεφαλής του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Δραγασάκη, που θέλει ένα δευτερογενές για δευτερογενή νομισματική κυκλοφορία μέσω ομολόγων, ειδικών χαρτιών που μπορούν να παίξουν τον ρόλο του δεύτερου νομίσματος. Όλα αυτά είναι μια καταστροφική ιστορία. Δηλαδή, στην οικονομία υπάρχει ο λεγόμενος νόμος του Γκρίσομ. Το κακό νόμισμα διώχνει πάντα το καλό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει διαφορετικά. Στην Ελλάδα το βιώσαμε πάρα πολλές φορές το διπλό νόμισμα, με την έννοια ότι κυκλοφορούσε η χρυσή λύρα και δίπλα ήταν η δραχμή. Μου θυμήσατε εποχή Μαρκεζίνη τώρα. Ναι. Και ο Μαρκεζίνης έδωσε λύση ναι, σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έδωσε λύση κόβοντας τα μηδενικά στην υπερπληθωριστική δραχμή, που οφειλόταν σε τι? Στο γεγονός ότι κινιόταν με βάση τη χρυσή λύρα και είχε πλέον ξεφύγει από κάθε όριο. Απαγόρευσε την κυκλοφορία της χρυσής λύρας, προσάρμοσε στην ισοτιμία με το δολάριο και έτσι σώθηκε η οικονομία από αυτό το νομισματικό κυκαιώνα. Που έκοψε το δολάριο. Ακριβώς. Ή μάλλον το 1953-1954. Το... Είναι από τις πιο επιτυχημένες νομισματικές μεταβολές τεχνικά. Ναι. Βέβαια, βόλεψε και κάποιους. Βεβαίως, ναι. Πάντα κάποιοι μέτεροι. Αυτό που έχει σημασία να κρατήσουμε είναι ότι οι νομισματικές μεταβολές γίνονται πάντα με τον παλτά. Δηλαδή, το αποφασίζει και το κάνεις. Δεν το αποφασίζεις, το ανακοινώνεις, το διαπραγματεύεις, το συζητάς, το μαθαίνει η φίλιος και μετά πας και το κάνεις, διότι πολύ απλά θα βρεθείς σε μια δύσκολη, τόσο δύσκολη θέση που δεν θα μπορείς πλέον να διαχειριστείς την νομισματική μεταβολή. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή σε κατάσταση διπλού νομίσματος βρίσκεται και η Κύπρος, με τον τρόπο που επενεύει η Ευρωζώνη και την κατάσταση που τους έχει δημιουργήσει. Και ισχυροποιείται έτσι το τουρκικό νόμισμα. Ναι, βέβαια, το τουρκική λίρα. Γιατί αυτή τη στιγμή οι τουρκικές τράπεζες δίνουν με 2% επιτόκιο, πάρτε κόσμο, αβέρτα κουβέρτα χρήμα. Και βεβαίως όταν βρίσκεσαι σε στενότητα ρευστότητας και πεθαίνεις για στοιχειώδη ποσότητα χρήματος που δεν μπορεί να το βρεις από καμιά τράπεζα, πας και το βρίσκεσαι από εκεί. Το θέμα νομίζω ότι ήταν σκεμμένο έτσι αλλιώς από την αρχή ώστε να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση και μετά να προχωρήσουν και στην ιδιωτικοποίηση του νησιού, άλλωστε έχει μπει μπροστά, και ταυτόχρονα τη λύση του εθνικού λεγόμενου ζητήματος με τον πιο ανώδυνο
για τους μεγάλους τρόπο. Ναι, εξάλλου στα πράγματα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηριχτής του σχεδίου ΑΝΑΝ. Αυτό είναι σωστό. Και το δράμα είναι ότι από τη μια έχει τον Αναστασιάδη, ο οποίος είναι ένα είδος Σαμαρά, όχι ένα είδος Σαμαρά, είναι ο δίδυμος αδερφός του, πολιτικά τουλάχιστον. Της πολιτικής παράταξης. Ναι. Όχι, και της λογικής, γιατί δεν είναι το θέμα, γιατί είχαμε και τον Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος δεν ήταν αριστερός άνθρωπος. Όχι, ήταν άλλης πολιτικής. Ακριβώς. Στάθηκε όμως τουλάχιστον στην κρίσιμη στιγμή εθνικά υπερήφανα, να το πούμε έτσι, τουλάχιστον για τους Κυπρίους, αλλά και για όλους τους Έλληνες. Πέρα όμως από αυτό, έχουμε και το πρόβλημα του Χριστόφια. Είχαμε το εξής μεγάλη έκπληξη, τουλάχιστον για μένα. Ήταν το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ προσχώρησε σε μια ριζοσπαστική αιρετική εγκλήση, δηλαδή αυτό που δεν το περίμενες εύκολα από το ΑΚΕΛ, δηλαδή να εγκαταλείψει τα όνειρα περί ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να πει εθνικό νόμισμα εδώ και τώρα, μπας και γλιτώσουμε. Αλλά δυστυχώς το ΑΚΕΛ είναι έρμεο και εχμάλωτο της συμμορίας Χριστόφια, δεν μπορώ να την ονομάσω διαφορετικά, γιατί αυτή προετοίμασε την καταστροφή της Κύπρου. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ δύσκολο και πολύ φοβάμαι, επειδή έχω εμπειρία από τέτοια κόμματα, επειδή η λογική της κομματικής ενότητας πριτανεύει σε τέτοιες περιπτώσεις, τελικά θα πάνε όλοι μαζί στο φούντο. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις ξεκαθαρίζεις αμέσως. Μα ήδη ο Χριστόφιας εγκατέλειψε, ας πούμε, νωρίς, με την έννοια ότι δεν δέχτηκε να χρεωθεί την ήττα. Και πριν μερικά χρόνια πάντως μπορώ να σας πω, να σας ομολογήσω ότι είχα δει ότι ο Χριστόφιας μπορούσε να πάει σε άλλη κατεύθυνση. Μου έκανε πολύ και ενδεχομένως, και ενδεχομένως θα μπορούσε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ, την περίοδο σχέδιο ΑΝΑΝ ήταν κρίσιμη και για την... Και για την πολιτική που ακολούθησε ο Χριστόφιας. Ακριβώς, ναι. Στο σχέδιο. Αυτό νομίζω. Και αυτό νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά... Για να κοιτάμε και για τα δικά μας κιόλας, όποιες ιστορικές αναλογίες υπάρχουν, νομίζω ότι ο Χριστόφιας, με τον τρόπο που χειρίστηκε το ζήτημα, το σχέδιο ΑΝΑΝ, πήρε την πρόκριση για να προετοιμάσει το έδαφος της ολοκληρωτικής καταστροφής της Κύπρου για να λυθεί το θέμα με τον τρόπο που λύνεται. Τώρα, κοιτάξτε, ο κύριος Χριστόφιας, όπως και η ομάδα του, έχει πολλού σκελέτο στο ντουλάπι. Και αυτοί οι σκελετοί απειλούνται να βγουν στον αέρα. Οπότε τι κάνει το ΑΚΕΛ, προσπαθεί να κάνει πολιτική αυτοσυντήρηση. Δηλαδή να μην βγουν αυτά τα πράγματα, να υπερασπίζει τα στελέχη του, έστω και αν είναι αυτά που έχουν τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση αυτή. Οπότε έχει εγκλωβιστεί τελείως η πολιτική κατάσταση εκεί και είναι σε ένα, πώς να το πούμε, stalemate που λένε οι Ιγγλές. Δηλαδή σε ένα τέλμα. Δεν μπορεί να προχωρήσει πουθενά. Σε αυτές τις συνθήκες, κατά τη γνώμη μου, η λύση είναι μία. Τραβάς μπροστά. Δηλαδή δεν κοιτάς πίσω σου. Δεν κοιτάς τι γίνεται πίσω σου. Δεν χαρίζεις σε κανέναν και προχωράς. Όταν κρίνουν τέτοια πράγματα, δεν μιλάμε για... Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι πολιτικοί. Αυτό είναι αλήθεια. Με όμικρο γιώτα. Βεβαίως, ναι. Πείτε μου κάτι άλλο. Για να πάμε να φύγουμε, όχι να φύγουμε από το Κυπριακό. Εσείς είσαστε της άποψης ότι αυτή η ιστορία ήταν καλά μελετημένη εν όψη του υπόγειου θησαυρού που υπάρχει στην Κύπρο και στην Ελλάδα, του υποθαλάσσιου, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή η θεωρία νομίζω, που λένε ότι... Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο για μένα. Νομίζω ότι ήταν γεωστρατηγικός ο λόγος που έγινε αυτό που έγινε. Η Γερμανία απέκτησε για πρώτη φορά σοβαρή επιρροή στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου, που δεν κατόρθωσε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ούτε καν να πλησιάσει προς τα εκεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία της κατόρθωσε να έχει πάτημα εκεί πέρα. Οι Κύπροι, όταν βρισκόμουν κάτω, μου λέγανε ότι έχει απαιτήσει και έχει πάρει διαβεβαίωση από τον κύριο Αναστασιάδη να δημιουργηθεί στρατιωτική ναυτική βάση των Γερμανών, όχι του ΝΑΤΟ, των Γερμανών στο νησί. Έχουμε τον Άγγλο, δηλαδή το αγγλικό έδαφος στο νησί. Έχουμε τους Αμερικάνους, τους Εγγλέζους, τώρα πάμε και τους Γερμανούς. Θέλουν και οι Ρώσοι, ωραία, θαυμάσια. Από εκεί και πέρα θέλουν να μετατρέψουν το νησί σε ένα είδος Κωνσταρίκα ή Πουέρτο Ρίκο, όπου είναι ανεκμεταλλεύσιμες τουριστικά και με την αγορά κινήτων οι ακτές, και όχι όλες, αλλά συγκεκριμένες. Από εκεί και πέρα η ενδοχώρα να είναι η απόλυτη μιζέρια
Είναι μια κατάσταση όπως τη βλέπουμε σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μου θυμίζει τώρα το Μοντεβιδέο που έχει 82% πληθυσμός φτώχεια, αλλά όταν πας στο Μοντεβιδέο, στην Ουρουγουάη δηλαδή, βλέπεις κάτι τεράστια κτίρια, κάτι φοβερά, τρελαίνεσαι από τη βιτρίνα της χώρας, γιατί εκεί πέρα εγκατίστανται οι τεράστιες πολυεθνικές και οι τράπεζες που την έχουν σαν έδρα για να δρούν στην υπόλοιπη ευρύτερη περιοχή. Νομίζω κάπως έτσι θέλουν και την Κύπρο. Βέβαια υπάρχει το ζήτημα με την Τουρκία, θα το λύσουν όμως με οικονομικούς όρους, δεν χρειάζεται να... Ήδη η Τουρκία ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Θα σας κάνω μια παρένθεση τώρα, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση. Κάθε πρωί ξεφυλίζοντας στο διαδίκτυο τις εφημερίδες, πηγαίνω και στις τουρκικές. Mm-hmm. Στην πρώτη σελίδα λοιπόν της Χουριέτ, της ιστοσελίδας της Χουριέτ, έχει δύο φωτογραφίες, θα μπορούσαμε να τις δούμε άμα μας βοηθήσουν, από το μάτς που έγινε χτες με μια ομάδα κυπριακή, τον Απόλλωνα Λεμεσού, στην Τραπεζούντα με την Trabzonspor. Το αποτέλεσμα δεν μας διαφέρει, εν πάση περιπτώσει έχασε η ελληνική ομάδα, η ελληνοκυπριακή ομάδα. Πήγανε λοιπόν στη μονή στην Τραπεζούντα εκεί, στην περίφημη αυτή μονή Παναγία Σουμελά, που έχει ανοίξει, και ανοίξαν ελληνικές σημαίες, ούτε καν κυπριακές. Ανοίξαν τις ελληνικές σημαίες και της ομάδας τους. Το σχόλιο που κάνουν οι έξυπνοι Τούρκοι στην αγγλόφωνη έκδοση του Χουριέτ, αυτή που διαβάζεται και στο εξωτερικό, είναι ότι οι ποδοσφαιριστές πήγανε, προσκυνήσανε, λειτουργεί κανονικά η μονή εδώ και χρόνια. Θέλω να πω, περνάνε και την προπαγάνδα τους και δημοσιεύσαν αυτές τις φωτογραφίες με τις ελληνικές σημαίες. Κάτι πρωτοφανές νομίζω για τουρκική εφημερίδα. Δηλαδή εμείς δεν θα δημοσιεύαμε τέτοιες φωτογραφίες χωρίς να βάζουμε πικρόχολο σχόλιο. Ναι. Αυτές βάζανε, το δημοσίευμα έβαλε ένα σχόλιο. Δηλαδή ακολουθεί μια πάρα πολύ έξυπνη πολιτική αυτή τη στιγμή σε κάποια θέματα. Αυτή τη στιγμή το καθεστώς Ερντογκάν είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση στην Τουρκία. Έχει ένα τεράστιο στρατιωτικό πολιτικό μέτωπο που έχει ανοίξει, που είναι η ίδρυση του Κουρδιστάν. Ακριβώς. Και ο Νότος που φλέγεται, Συρία. Οπότε έχει τρομακτικό πρόβλημα. Και δεν κατόρθωσε να πετύχει αυτό που ήθελε, να γίνει η αμερικανική επέμβαση στη Συρία. Με τίποτα, διότι είχαμε και τον αστάθμητο παράγοντα που κανένας δεν υπολόγιζε, με εξαίρεση εμένα, το οποίο το έλεγα από το 2010 και ας με βγάζαν τρελό, δηλαδή ότι ο Τούρκος δεν είναι χαζοβιόλης, δεν είναι ταυτισμένος με τον Ερντογκάν και δεν είναι καθόλου διατεθειμένος να χύσει το αίμα του για τα συμφέροντα του Αμερικανών, είτε του νεοοθωμανισμού, της ποικιλίας Ερντογκάν. Το αποτέλεσμα, όταν προσπάθησε ο Ερντογκάν να στήσει μια παγίδα στους Σύριους την εποχή που μενόταν ο εμφύλιος, ξεσηκώθηκαν οι Τούρκοι σχεδόν σε όλα τα... ο τουρκικός λαός σε όλες τις πόλεις, φωνάζοντας όχι στον πόλεμο, και με αφορμή μια την κατεδάφιση της πλατείας ξέσπασε ένα αντινεοοθωμανικό κίνημα που ένωσε δεξιούς και αριστερούς. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, γιατί ήξερα πολλούς από τα πρόσωπα που έβλεπα, πολλούς από το παλιό Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, δίπλα σε εθνικιστές που, πώς το καταλαβαίνεις στην Τουρκία, με το Κεμάλ, με το σηματάκι ακριβώς, του Κεμάλ. Ακριβώς. Ενωμένοι ενάντια στον νεοοθωμανισμό που πήγε να επιβάλλει ο Ερντογκάν. Αυτό είναι ένα φοβερά αστάθμητο παράγοντα. Γι' αυτό και νομίζω ότι το παίζει, ότι προσπαθεί να αποσοβήσει οτιδήποτε εδώ προς το Αιγαίο. Γι' αυτό και νομίζω εδώ έχει μια σημασία να πούμε. Γι' αυτό και να μην τρώμε το παραμύθι, πλασάρεται από επίσημα και μη επίσημα χείλη εδώ στην Ελλάδα, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να μας επιτεθεί, ότι συγκεντρώνει δυνάμεις στον Εύρο, ότι έχει στρατιές, πρόσθετες στρατιές στο Αιγαίο κτλ. Αυτό είναι μια άποψη της εθνικιστικής δεξιάς. Ας μην πάμε στην ακροδεξιά τώρα. Όχι, αλλά είναι μια... Το είπε ο Υφυπουργός Αμήνης το τριήμερο της Μομφής και το χρησιμοποίησε προπαγανδιστικά ο κύριος Κακλαμάνης, λέγοντας απίστευτα πράγματα. Απίστευτα, είναι ανοησίες όλα αυτά τα πράγματα που λέω. Ξέρω στρατιωτικούς οι οποίοι τραβάγανε τα μαλλιά τους, πετάγανε μόνο και μόνο για να πούνε στο λαό σκάσε και κολύμπα, γιατί σε περιμένει ο Τούρκος. Αυτό το πράγμα που είναι
Έχουμε, αυτό για έχουμε μένα το μόνιμο φόβητρο. Εθνική προδοσία. Έχω πάει πολλά ταξίδια στους γείτονες δίπλα, έχω συζητήσει και έχω διαπιστώσει κι εγώ, ιδίως με συζητήσεις που έχω κάνει με δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς για αυτά τα θέματα. Ακόμα και οι στρατιωτικοί τους έχουν μια άλλη άποψη, κρατώντας πάντα... Ναι, έχουν τη λογική τους και το δόγμα τους. Το δόγμα τους, αλλά δεν είναι αυτό που ακριβώς νομίζουμε εμείς. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ο διαμελισμός της Τουρκίας που επίκειται από τους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ. Αυτό το μεγάλο τους. Ιδίως μετά την ιστορία με το Ιράκ, ακριβώς, που έγινε η αυτονόμηση του Κουρδιστάν. Πάντως, συγγνώμη εδώ, μια παρατήρηση. Πόσο ήπια πέρασε η ανακοίνωση του Κουρδιστάν στην Ελλάδα. Δηλαδή, το συζητάω με κόσμο που υποτίθεται ότι ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Ελάχιστοι το ξέρουν ότι ιδρύθηκε επίσημα το κράτος του Κουρδιστάν. Αφού κάνει διαπραγματεύσεις το επίσημο τουρκικό κράτος με το Κουρδιστάν, τη διοίκηση αυτή την αυτονομιστική για το πετρέλαιο. Ακριβώς. Το πετρέλαιο που εφοδιάζει την Τουρκία από τα κουρδικά εδάφη του Ιράκ είναι με επίσημη διαπραγμάτευση με κυβέρνησης. Αυτό λέω, ότι πλέον το έχει αναγνωρίσει ο Ερντογκάν. Και πρόσφατα έγινε η συνάντηση του Ερντογκάν με τον Κούρδο ηγέτη, τον Ταλαμπανή, και συζητήσανε διάφορα τέτοια θέματα. Δεν ξέρουμε τι άλλο συζητήσανε, γιατί μαθαίνουν. Δείτε πώς ανατρέπονται τα πράγματα στις γεωπολιτικές λογικές που υπήρχαν εδώ από ένα κομμάτι διεθνολόγων και μη, μέσα σε εισαγωγικά. Οι διεθνολόγοι δεν είναι διεθνολόγοι αυτοί που απλά παπαγαλίζουν γεωπολιτικά δόγματα. Όχι, αλλά είναι εξαρτημένοι. Έτσι, μπράβο, ναι, το σωστό είναι αυτό. Όπου όχι απλά ιδρύθηκε, αλλά ο Ερντογκάν έτρεξε να το αναγνωρίσει. Και εν της πράγμαση, de jure όπως λένε οι διπλωμάτες, αλλά και επίσημα με συναντήσεις διμερείς. Ακριβώς. Αυτό πλέον που απασχολεί τις ένοπλες δυνάμεις στην Τουρκία, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω από τις εκθέσεις που γίνονται από Ινστιτούτα, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, επειδή στρατιωτικά και πολιτικά κατά κύριο λόγο, από το δόγμα Τρούμαν, ο στρατός της Τουρκίας αποτελεί την εγγύηση της εθνικής τους ενότητας, με τον τρόπο που το καταλαβαίνει το καθεστώς που ίδρυσε το δόγμα Τρούμαν, που ήταν αντίστοιχο με αυτό που ίδρυσε και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, το δικό μας, μεταπολεμικό καθεστώς. Τώρα έρχεται σε αντίφαση, γιατί οι Αμερικανοί έχουν τελείως διαφορετική σκεπτικό γεωστρατηγικής διαμόρφωσης περιοχής, και από την άλλη οι στρατιωτικοί έχουν μείνει στα παλιά και έχουν πάθει πλάκα, ας πούμε, για το πώς θα διαχειριστούν όλο αυτό το πράγμα. Ο Δε Ερντογκάν πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα μόλις, πήγε και στη Μόσχα προσπαθώντας να βρει κάποια διέξοδο, βλέποντας ότι με την Ευρώπη δεν τα βρίσκει. Ναι, αυτό είναι και αλήθεια. Προσπαθεί να βρει και κάποια διέξοδο προς τα εκεί. Αυτό ίσως βέβαια επηρεάσει και τη σχέση του με την... και του κοστίσει. Αυτό ακριβώς. Όπως κόστισε σε όσους δικούς μας προσπάθησαν να παίξουν διπλό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι κίνηση απελπισίας του Ερντογκάν, διότι από την αρχή της εξέγερσης στην Τουρκία, μάλλον το καλοκαίρι μετά, και μετά. Ναι, 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 λίγο μετά, όταν είδαν πλέον ότι δεν είναι φούσκα, δεν σκάει, και παρά την άγρια καταστολή που είχε πάνω από 1000 θύματα, τραυματίες, νεκρούς και όλα αυτά τα πράγματα, και δεν ξέρουμε και ακριβώς, διότι πάει και η λογοκρισία είναι απίστευτη, καλή ώρα, αλλά τέλος πάντων λέμε. Όχι, νομίζω εδώ να υπερασπιστώ το δημοσιογραφικό επάγγελμα, παρόλο που είμαι εναντίον ορισμένων παπαγάλων, νομίζω ότι είναι πολύ πιο αφόρητο. Όχι, είναι θεσμοθετημένο. Εκεί, ναι, είναι θεσμοθετημένο. Αφόρητο. Λοιπόν... Η διωγμή, δηλαδή πρέπει σύμφωνα με την οργάνωση των δημοσιογράφων να είναι περίπου 60 δημοσιογράφοι φυλακισμένοι αυτή τη στιγμή, ναι, στην, ναι, Τουρκία. Ναι. Οπότε τι γίνεται τώρα. Οι Αμερικανοί βγήκαν αμέσως και ζήτησαν επίσημα από τον Ερντογκάν να φύγει και να βάλει τον Γκιούλ στη θέση του. Και γι' αυτό φαίνεται ότι παίζει και ένα περίπου. Προσπαθεί να διασωθεί με συμμαχίες, υποστήριξη, ώστε, ακριβώς, να μπορεί να παίξει. Και παράλληλα παίζει και ένα παιχνίδι εσωτερικά με τη μαντήλα και τα λαϊκά στρώματα, προσπαθώντας να συσπυρώσει τη βαθιά Τουρκία, την πέρα από... Εκεί που ήταν η βάση του. Έτσι, αλλιώς η λαϊκή του βάση. Αλλά η εξέγερση έδειξε ότι το λιγότερο που αυτά τα στρώματα... έμειναν ουδέτερα. Δηλαδή και στα καλέσματα του Ερντογκάν για τις διαδηλώσεις, για συγκρούσεις και όλα αυτά τα πράγματα, για να επαναληφθεί το φαινόμενο του Μουμπάρακ στην Αίγυπτο, τα στρώματα αυτά δεν κινήθηκαν. Δεν κινήθηκαν ούτε υπέρ του Ερντογκάν, ούτε να συμμετάσχουν στην εξέγερση. Και ο λόγος είναι ότι είναι πολύ καταπονημένα. Δηλαδή τους έχει αλλάξει τα φώτα.
Και ενώ αναδείχθηκε στις εκλογές την εποχή εκείνη που αναδεικνύονταν το κόμμα του, τύχαινε να πηγαίνω και εγώ στην Τουρκία για επαγγελματικούς κυρίως λόγους, έβλεπα την τακτική χρυσαυγής, δηλαδή συσίτια, πρίκες, με λεφτά βεβαίως που ερχόντουσαν με τη σέσουλα από τη Σαουδική Αραβία, όπου έμπαιναν μέσα στα σουστένεκομαχαλάδες, γιατί αυτό πρέπει να ξέρει ο Έλληνας, ότι η Κωνσταντινούπολη μπορεί να είναι λαμπερή πόλη, αλλά υπάρχουν κάποια προάστια, όχι προάστια. Ζούνε σε τενοκομαχαλάδες, απίστευτες καταγωγές, λες και είσαι στα μπάριο, στις φαβέλες, στη Λατινική Αμερική. Εκεί λοιπόν έμπαινε το κόμμα του Ερντογκάν και δίνοντας πρίκες στα κορίτσια και φτιάχνοντας συσίτια ή δίνοντας δουλειές σε κόσμο, κατόρθωσε και δημιούργησε μια ισχυρή λαϊκή βάση από κάτω, που βεβαίως δέθηκε και με το θρησκευτικό ζήτημα, γιατί το καθεστώς που τους καταπίεζε ή που έτσι αισθανόταν αυτά τα στρώματα, ήταν το λεγόμενο κεμαλικό καθεστώς. Στο ταξίδι του στη Μόσχα, νομίζω ότι θα πρέπει να συζήτησε και το θέμα της υποστήριξης που έχει κάνει στο προηγούμενο καθεστώς, στο αυτό που όλοι νομίζουμε και χαρακτηρίζουμε δημοκρατικό, στην Αίγυπτο. Ναι. Οι Ρώσοι, κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να φαίνεται πάρα πολύ, αλλά εγώ το έχω διακρίνει από τα δημοσιεύματα στο ρωσικό τύπο, υποστηρίζουν το καινούριο καθεστώς. Αυτό που εμείς αποκαλούμε δικτατορικό, ναι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια από το νασερικό πυρήνα του στρατεύματος. Ναι. Βέβαια και οι Αμερικανοί πήγανε να το στηρίξουν, γιατί καταλάβανε ότι παίζονται άλλα παιχνίδια με τον Μόρση. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι εκεί είναι διχασμένη κατάσταση. Εκεί είναι 50-50, όπως είναι διχασμένη κατάσταση. Καταλάβει. Υπάρχει ένας πυρήνας με νασερικό απόϊχο, αλλά οι δυνάμεις ασφαλείας και ευρύτερα οι δυνάμεις του στρατού ελέγχονται από τους Αμερικανούς. Αυτό διαμορφώθηκε την τελευταία 10-15 χρόνια. Εξού και οι τεράστιες ποσότητες βοήθειας μέσα εισαγωγικά. Και η οποία εξακολουθεί να δίδεται, ναι, παρόλο ότι ανακοινώθηκε ότι θα περικοπεί. Ναι. Λόγω αντιδράσης στην Γερουσία και στη Βουλή των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω της μασικής σφαγής που εφαρμόστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας σε διαδηλωτές της αδελφότητας μουσουλμάνων. Στην Αίγυπτο όμως, αυτό που μου κάνει εντύπωση και που είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, είναι ένας λαός όπου υπάρχει έντονο το θρησκευτικό στοιχείο. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια εξωτερικών παραγόντων αλλά και εσωτερικών αποσταθεροποιητικών παραγόντων δεν τον έχει οδηγήσει τουλάχιστον ακόμη στον εμφύλιο. Δηλαδή, ακόμη και η αδελφότητα των μουσουλμάνων κρατάει στάση που δεν επιτρέπει στα μέλη της ή στον κόσμο της. Υπάρχουν βέβαια ορισμένες ομάδες, ιδίως στη Χερσόνησο του Σινά, που πλήττουν στρατιωτικές βάσεις. Βεβαίως. Αλλά αυτοί, εγώ πιστεύω ότι είναι τζιχαντιστές, είναι ανάλογο το φαινόμενο βεβαίως με τη Συρία, ας πούμε. Και μια και αναφέρατε Συρία, και επειδή κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία βόλτα στην περιοχή μας, για πείτε μου τι γνώμη σας για αυτά που συμβαίνουν στη Συρία. Έχουμε βέβαια τη μεγάλη διπλωματική επιτυχία της Μόσχας. Αυτό είναι αναμφίβολο. Βεβαίως. Ο Λαυρόφ κατόρθωσε να... δεν ξέρω αν είναι ο Λαυρόφ ή ο Πούτιν. Εν πάση περιπτώσει, ο Λαυρόφ το έχει χρεωθεί με την σύνοδο της Γενέβης. Ναι, ναι. Νομίζω ότι... να πω μια αιρετική άποψη. Παρακαλώ. Γι' αυτό σας έχουμε εδώ. Ναι. Λοιπόν, πέρα από το γεγονός ότι είναι φανερό το γιατί οδηγήθηκε η κατάσταση εκεί στη Συρία, έτσι. Να πω, επειδή δυστυχώς ο τρόπος που προσεγγίζονται τα διεθνή ζητήματα δεν προσεγγίζονται κατανοώντας το ποιες είναι οι αντιθέσεις εποχής μας. Η εποχή μας σήμερα δεν διακρίνεται για κρατικές αντιθέσεις. Ο βασικός παίχτης δεν είναι τα κράτη. Ο βασικός παίχτης είναι πάνω από τα κράτη. Είτε οικονομική είτε πολιτική παράγοντας. Ακόμη και τα ίδια τα κράτη είναι πεδίο αναμέτρησης διαφορετικών πόλων εξουσίας, ισχύως και σε γεωστρατηγικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή η Δύση, με προεξέχουσα δύναμη τις ΗΠΑ, δεν θέλει άλλο το Ναπολεόντιο κράτος. Δεν θέλει στον κόσμο συνολικά να υπάρχουν συγκροτημένα κράτη. Αυτό εννοώ Ναπολεόντιο. Δηλαδή, αυτό εξάλλου το έχει δείξει με πρώτα στην Ευρώπη με το θέμα της Ιουγκοσλαβίας. Βεβαίως, το συζητάμε. Λοιπόν, και τώρα με την ενίσχυση της πολιτικής
της λεγόμενης ευρωπαϊκής ομοσπονδιοποίησης. Το ενισχύουν και οι Αμερικανοί. Όποιος νομίζει ότι υπάρχει ένας πόλεμος που μένεται κτλ., δεν ξέρει να διαβάζει. Γι' αυτό να πούμε βεβαίως σε λίγο, να μείνουμε στη Συρία. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Εκτός από τη Συρία, που ανεξαρτήτως καθεστώς Άσαντ, που βεβαίως δεν είναι δημοκρατικό ή οτιδήποτε. Αναφίβολα. Αλλά είναι συγκροτημένο κράτος. Είναι συγκροτημένο κράτος. Ήτανε τώρα. Ναι, ήταν ένα συγκροτημένο κράτος. Πόσα από αυτά είναι τα συγκροτημένα κράτη στην περιοχή? Έχουν απομείνει η Συρία και το Ιράν. Δεν υπάρχει άλλο. Τα έχουν διαλύσει. Και στη Συρία μάλιστα υπήρχε και σεβασμός. Βεβαίως. Στην κοσμικότητα των εθνοτήτων. Βεβαίως. Υπήρχαν μια σειρά κατακτήσεις για τα δεδομένα της Μέσης Ανατολής. Ακριβώς. Λοιπόν, κάτι που δεν υπάρχει στο Λίβανο, βεβαίως, που έχει καταστραφεί. Έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει. Ναι. Όλη η Βόρεια Αφρική έχει διαλυθεί. Ακριβώς. Μένεται εμφύλιος. Είτε στην Τινησία, είτε στην. Καλά, στην Αλγερία γίνεται χαμό. Στη Λιβύη. Στη Λιβύη, και τώρα πάνε να χώσουν και την Αίγυπτο στην ιστορία. Αντέχει η συνοχή του λαού σε μεγάλο βαθμό αστεκτόδικα. Αλλά ελπίζω να γεννήσει πολιτικές δυνάμεις εκείνες που να εκφράσουν αυτή την εθνική ενότητα. Λοιπόν, και έτσι έχει μείνει η Μέση Ανατολή με τη Συρία και το Ιράν. Έπρεπε να ξεμπερδέψουν πρώτα με τη Συρία για να πάνε μετά στο Ιράν, διότι με το Ιράν δεν ήταν εύκολος αντίπαλος. Αν και η τελευταία συμφωνία που υπήρξε μου μυρίζει ότι μάλλον έχει αρχίσει η αρχή του τέλους. Και η διάβρωση του Ιράν, ναι, δηλαδή με τον Ρουχανί να παίζει το ρόλο του Γκορμπατσόφ. Ακριβώς, ναι, έτσι. Νομίζω ότι θα πάνε σε πόλεμο εκεί και σε εμφύλιο άγριο στην λογική της μετριοπάθειας. Ξεμπερδεύουμε τους παλιούς επαναστάτες και πάμε οι μετριοπαθείς και τη γεννάμε εμφυλίους, καταστροφές, γιατί έτσι αυτή είναι η δυναμική σημαία της κατάστασης, όπως καθορίζεται από τα μεγάλα δυτικά κέντρα. Στη Συρία λοιπόν επιχείρησαν αυτό το πράγμα και το επιχειρούν με τον πόλεμο, γιατί προσφέρεται η περιοχή. Λοιπόν, τώρα το καθεστώς και ο λαός της Συρίας έδειξαν μια εξαιρετική αντοχή σε αυτού του τύπου την επέμβαση. Η διακυβέρνηση της Συρία, έχω πάει στην Δαμασκό πριν πολλά χρόνια βέβαια, αλλά η διακυβέρνηση εμένα μου είχε δημιουργήσει την εντύπωση της παράδοσης της γαλλικής, ιδιαίτερα στο διπλωματικό κλάδο. Γιατί είχαν αυτές τις πηγές τις γαλλικές, είχαν δηλαδή μια καταπληκτική διπλωματία που σαν Έλληνας εγώ τη ζήλεψα. Και από όσο γνωρίζω, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, είχαν και μια από τις καλύτερες διοικήσεις, δημόσιες διοικήσεις, για τα δεδομένα τουλάχιστον της ευρύτερης της Αιγαίας Ανατολής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν έπρεπε να καταστραφεί. Και έπρεπε να καταστραφεί όχι για να αλλάξει η κορυφή, δηλαδή να φύγει ο Άσαντ, να έρθει κάποιος άλλος πιο φιλοαμερικανός και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά για να διαλυθεί το κράτος. Το κράτος. Εκεί ο λαός το αντιλήφθηκε, ίσως γιατί έχει την εμπειρία της γύρω. Και ενίσχυσε τη δράση του, την αντίθεση του καθεστώτος ενάντια σε αυτήν την ιστορία, με αποτέλεσμα να μην περάσει ο εμφύλιος, τουλάχιστον να μην περάσει με τις λογικές που πέρασε σε άλλες χώρες. Βέβαια, συνεχίζεται η προπαγάνδα. Βεβαίως. Σήμερα στο BBC βλέπουμε ότι τα πόσα παιδιά έχουν χαθεί. Το έχει μεγάλο θέμα, το έχω μπροστά μου. Ναι. Πόσα παιδιά έχουν χαθεί. Μα φυσικά σε έναν εμφύλιο τα παιδιά θα είναι τα πρώτα θύματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αφήσουν τη Συρία. Θα την ξεσκίσουν. Δηλαδή, συγγνώμη, θα την ισοπεδώσουν εάν βρουν την ευκαιρία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τι περιμένουν οι Αμερικανοί? Να δουν τη δυνατότητα. Γιατί μέχρι στιγμή, από ό,τι τουλάχιστον έχω διαβάσει, ο Συριακός στρατός, ο τακτικός Συριακός στρατός, δεν έχει ανάμειξη στις εχθροπαξίες. Η πολιτοφυλακή δυνάμεις ασφαλείας. Ο Συριακός στρατός δεν έχει δείξει οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη έχουν τραβήξει και κάποιους στρατηγούς με κάποιες μεθόδους πολύ γνωστές. Οπότε υπάρχει ένα θέμα εδώ. Υπάρχει ένα θέμα. Αν σκεφτούμε τη λογική των επιτελείων του ΝΑΤΟ και της Δύσης, αυτή τη στιγμή έχω μια άγνωστη χώρα από την άποψη αμυντικών δυνατοτήτων και δεν θα ρισκάρω μια ευρύτατη επίθεση στη χώρα, εάν δεν είμαι σίγουρος, όπως το Ιράκ, ότι έχω εξαγοράσει τη δομή των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να μην βρω οργανωμένη αντίσταση, όπως έγινε στο Ιράκ. Λοιπόν, το μεγάλο ζήτημα για μένα ήταν η αεράμινα της Συρίας, που ήταν αντιφατικές πληροφορίες. Έβγαινε ο Άσαντ και λέει: είμαστε έτοιμοι με 300, με συστήματα αυτό κτλ. Εγώ πιστεύω ότι δοκιμάστηκαν κιόλας. Έβαλαν τους Τούρκους, είδαν ότι δεν περνάνε τα αεροσκάφη, δοκίμασαν με κρούς, δεν πέρασαν οι κρούς. Και ψάχναν να βρουν ποιος είναι εκείνος
που θα θανατωθεί για να βρουν, γιατί όλες οι αρέαμενες σπάνε, απλά θέλουν πολύ μεγάλο κόστος για να σπάσουν σε ανθρώπινες ζωές και σε υλικό, δηλαδή άμα επιτεθούν 1000 αεροπλάνα ταυτόχρονα και 1000 κρούς θα περάσουν κάποια, δηλαδή είναι αδύνατο να σταματήσεις όλους. Αλλά το να βγάλεις 1000 αεροπλάνα και 1000 κρούς, τεράστιο κόστος για μια χυμαζόμενη παγκόσμια οικονομία της Δύσης. Οπότε τι ψάχνανε για... Οι Αμερικανοί ψάχνανε για ποιοι θα δοκιμάσουν την αεράμινα. Οι Βρετανοί ήταν τρελοί, κάνανε αμέσως πίσω. Οι Γάλλοι που ήταν οι πρώτοι που επιτεθήκαν στη Λιβύη με βομβαρδισμούς. Οι Τούρκοι χάσανε αεροσκάφος. Το χάσανε και οπότε τρέξανε σαν τρελοί, μην το ξαναδοκιμάσουν, είναι και το λαό τους από κάτω. Οπότε ψάχνουν γι' αυτό. Πολύ φοβάμαι και από τα μηνύματα που δέχομαι από τις ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα, πολύ φοβάμαι ότι κοιτάνε πολύ προς τα δω και στα δικά μας τα παιδιά. Και επειδή έχουμε μια κυβέρνηση που δεν ξέρει από όχι και μάλιστα μια κυβέρνηση που κινδυνεύει να διαλυθεί εξών συνετέθη και άρα είναι εξαιρετικά εύκολο προκειμένου να τη στηρίξει μια ξένη δύναμη να τα δώσει όλα, να δώσει και αυτό. Και έτσι μέχρι τουλάχιστον να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα και να διαταχθούν οι δυνάμεις ώστε να μπορούν να επιτεθούν στην Συρία, επιτρέπουν στο Λαυρόφ και τις υπόλοιπες δυνάμεις να κάνουν παιχνίδι. Κρατώντας όμως το ζήτημα ανοιχτό. Γιατί όσο υπάρχει αυτή η διπλωματική κίνηση, φυσικά, κρατιέται στην επιφάνεια. Ακριβώς. Και διαμορφώνουν και το δικό τους μέτωπο οι Αμερικανοί. Μια και μιλήσαμε για την περιοχή μας, να πάμε και λίγο στα πιο δω, στα ευρωπαϊκά. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν θα διακόψω. Συνηθίζω να κάνω κάποιο διάλειμμα μουσικό, αλλά νομίζω ότι η συζήτηση δεν παίρνει διακοπή. Θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα για τις σχέσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που αναφέρατε κάποια στιγμή για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Ένα ταξίδι που είχα κάνει στη δεκαετία του 80 στις Βρυξέλλες, μάλιστα με είχε πάει το ΝΑΤΟ εκεί πέρα, εργαζόμουν τότε στα Νέα, είχαμε πάει στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ΕΟΚ. Βεβαίως. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, ότι μας πήγαν και καθίσαμε μια ομάδα, 5-6 δημοσιογράφοι είμαστε, σε ένα αμφιθέατρο μέσα στην πρεσβεία. Και λέω αμφιθέατρο μέσα στην πρεσβεία, τι είναι? Εδώ λέει έρχονται στελέχοι επιχειρήσεων και διπλωμάτες και τους μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τότε ακόμα δεν ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν το πρώτο κέντρισμα που μου είχε κάνει για τις σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής. Το δεύτερο κέντρισμα που μου κάνει, έχω σπουδάσει κι εγώ μια άλλη εποχή οικονομικά, κάποια άλλα οικονομικά, όχι αυτά που ζούμε τώρα, και πίστευα ότι εάν υπήρχε πόλεμος Ευρωπαϊκής Ένωσης Αμερικής, τότε θα υποτιμούσαμε το Μάρκο, εγώ το ευρώ το λέω Μάρκο, θα υποτιμούσαμε το ευρώ για να πλήξουμε τους αντιπάλους μας. Βεβαίως. Που μας πολεμάνε. Αυτό δεν γίνεται. Έτσι, όχι καθόλου. Γίνεται τα αδύνατα κράτη, κάνουν τα αδύνατα, να κρατήσουν πολύ ψηλά την αξία του Μάρκου για να μπορεί το δολάριο να κάνει χαμηλές πτήσεις άφοβα. Ακριβώς. Για να μην καταστραφεί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, έτσι αλλιώς, η ευρωπαϊκή λεγόμενη ολοκλήρωση στήθηκε πάνω στο σχέδιο Μάρσαλ. Αν δεν υπήρχε το σχέδιο Μάρσαλ και το λεγόμενο Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Συνεννόησης που έφτιαξε το σχέδιο Μάρσαλ, δεν θα υπήρχε ΕΟΚ τότε, ΕΚΑΧ πρώτα, δηλαδή η Ένωση Χάλιβα, ναι, και μετά η ΕΟΚ. Οι Αμερικανοί απλά θέλανε δύο στόχους να πετύχουν. Το πρώτο είναι να ανασηκωτηθεί η Δυτική Ευρώπη απέναντι στο μίασμα του κομμουνισμού που τότε υπήρχε όχι μόνο στο λεγόμενο σιδηρούν παραπέτασμα αλλά ήταν και μέσα στις χώρες επικεφαλής των λαών που διεκδικούσαν δημοκρατία, κυριαρχία στον τόπο τους και όλα αυτά τα πράγματα. Είχαμε παντού σε όλες τις κυβερνήσεις μεταπολεμικές είχαμε συμμετοχή, αποφασιστική συμμετοχή των κομμουνιστών με εξαίρεση στην Ελλάδα που πήγαμε σε εμφύλιο. Αλλά και πάλι πήγαμε φίλιο γιατί είχαν αυτό το ρόλο που είχαν από τα ζεσιακά κινήματα. Το δεύτερο ήταν ότι θεωρούσαν με αυτόν τον τρόπο θα ελέγξουν την κατάσταση. Γιατί παράλληλα έφτιαξαν το σύστημα Bretton Woods, άρα την εξάρτηση των ευρωπαϊκών νομισμάτων από το δολάριο. Στην πορεία το Bretton Woods γκρεμίστηκε. Δεν έμεινε ούτε
Οπότε απελευθερώθηκαν τα ευρωπαϊκά νομίσματα. Γι' αυτό και πρώτοι οι Αμερικανοί ρίξανε την εξής βασική ιδέα. Λοιπόν, απέναντι στο διεθνές νόμισμα που είναι το δολάριο, να πράει, υπάρχει ένα αντισταθμιστικό νόμισμα ευρωπαϊκό, ώστε να μπορεί να ισορροπεί η κατάσταση και να μπορούν σε προϊόντος του χρόνου να τα συνδέσουν τα δύο με κάποιο τρόπο. Μάλιστα, έχει πολύ ενδιαφέρον οι συζητήσεις από το 1975 μέχρι το 1981, όπου συμμετείχαν και Έλληνες οικονομολόγοι, άξιοι οικονομολόγοι, του καθεστώτος μεν, αλλά με μια ευφυΐα που σήμερα μας λείπει και από τους καθεστωτικούς οικονομολόγους. Ανάμεσά τους ήταν ο Ξενοφώντας Ζελώτας, τότε διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος είχε γράψει... πρόλαβα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο για πολύ λίγο διάστημα, γιατί μετά τον έδιωξε η Χούντα. Ναι. Ο οποίος είχε γράψει κατά κόρο ενάντια σε σταθερές ισοτιμίες, στο κλείδωμα των νομισμάτων και στο μοναδικό νόμισμα. Μάλιστα, η έκθεση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος το 1981 είναι αφιερωμένο στο γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε κοινό νόμισμα στην Ευρώπη. Είναι καταστροφή. Θα ήταν καταστροφή. Ό,τι προέβλεπε τότε, βεβαίως ζούμε σήμερα. Λοιπόν, μα δεν ήθελε και μεγάλη, απλά στοιχειώδη λογική να έχεις. Από εκεί και πέρα, οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα συγκεκριμένο ρόλο που έπαιξε η Γερμανία. Γιατί τον έπαιξε αυτό το ρόλο η Γερμανία? Γιατί η Γερμανία, λόγω της κατάρρευσης της Ανατολής, απέκτησε το εκτόπισμα που τη στερούσαν μέχρι τότε. Που ήταν τα δύο κράτη. Βεβαίως. Και το ειδικό βάρος που απέκτησε αμέσως από εκεί, σαν διάδρομο προς την Ανατολή. Το Μίτελ Ευρώπα, δηλαδή η παλιά πολιτική της Μέσης Ευρώπης, να το πούμε έτσι, ξαναναβίωσε με τον Γκολ την εποχή εκείνη. Και έτσι άρχισε να αποκτά ισχυρά ερίσματα προς την Ανατολική Ευρώπη και προς τα Βαλκάνια. Μην ξεχνάμε το ρόλο που έπαιξε η Γερμανία στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, στους πολέμους στα Βαλκάνια. Και ήταν η αιχμή του δόρατος της αμερικάνικης πολιτικής. Βεβαίως. Χρησιμοποιώντας τους Κροάτες που ήταν. Ναι, γιατί όλοι αυτοί οι λαοί είχαν πάντα ένα σοβαρό πρόβλημα με τους Αμερικανούς. Ο αντιμερικανισμός πάντα ανθούσε στα Βαλκάνια και γιατί όχι. Οι Εγγλές δεν μπορούσαν να παίξουν πλέον ρόλο τέτοιον εδώ. Οι ξεπεσμένοι αυτοί αυτοί. Ναι, βάλανε την Ευρωπαϊκή Ένωση με αιχμή τη Γερμανία. Αυτό έδωσε μεγάλη δύναμη στη Γερμανία και βέβαια όταν ήρθε το κοινό νόμισμα, το οποίο παρεμπιπτόντως το σχεδίασε το Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα ένας οικονομολόγος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, θα το θυμηθώ πάντως, ακρεφνής νεοσυντηρητικός σύμβουλος του Προέδρου Μπους. Του πρώτου. Ναι, του πρώτου, ο οποίος μάλιστα προσφάτως σε ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει γράψει ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, από τους καλούς δημοσιογράφους κατά τη γνώμη μου, ο Γκρέγκ Πάλαστ, το Vulture's Picnic, το πικνίκ δηλαδή των όρνεων, που περιγράφει και την κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και την παγκόσμια ιστορία, αναφέρεται σε αυτόν τον οικονομολόγο που του πήρε δηλώσεις και του λέγε, μα εσείς εμπνευστήκατε ας πούμε το ευρώ και κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Λέει, γιατί το φτιάξε το ευρώ? Γιατί, λέει, μου ήταν αδιανόητο το καθεστώς που υπήρχε στην Ευρώπη, όπου παντού υπήρχαν κανόνες, όπου σου λέγανε πού να βάλεις την τουαλέτα σου. Εγώ θέλω την τουαλέτα να τη βάλω στο σαλόνι μου, έλεγε, είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή η φιλοσοφία του ευρώ ήταν να τσακίσει τα εθνικά δίκαια και τα εθνικά κράτη μέσα στην Ευρώπη, ώστε τα αμερικανικά κεφάλαια να βρουν διέξοδο υψηλότερες κερδοφορίες. Και το πετύχανε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το ποσοστό κέρδους, το ιδιωτικό ποσοστό, το επιχειρηματικό ποσοστό κέρδους στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας τους είναι περίπου στα 22-26%. Ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 36%. Αυτή τη διαφορά θέλανε να την εκμεταλλευτούν και οι Αμερικανοί. Βεβαίως διαμέσου των τραπεζών και των πολυεθνικών. Από την άλλη, λοιπόν, γι' αυτό υποστηρίξαν από την πρώτη στιγμή. Και τώρα το υποστηρίζουν μέσα σε μια κρίση. Γιατί τι κάνουν? Επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να κόψει νόμισμα. Δεν της επιτρέπεται το καταστατικό, ναι, συνδίκη Λισαβόνα, συλλογική του ευρώ. Λοιπόν, τι κάνουν? Οι Αμερικανοί κόβουν δολάριο, το δίνουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρηματοδοτείται ανταλλάσσοντας δολάρια με ευρώ στη διεθνή αγορά συναλλάγματος. 1,6 τρισεκατομμύρια έχουν δώσει οι Αμερικανοί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το πληθωριστικό τους δολάριο. Βεβαίως. Το υπερπληθωριστικό, θα έλεγα. Αυτό βοηθάει και τους δύο. Από τη μία, οι Ευρωπαίοι δεν τυπώνουν νόμισμα, οπότε μπορούν να κρατάνε ψηλά
το ευρώ δεν τρώει βουτιά. Λοιπόν, και διατηρούν τη ζήτηση για το δικό τους νόμισμα στη διεθνή, οπότε και αυτό ευνοεί το να κρατείται ψηλά. Και από την άλλη, οι Αμερικανοί μπορούν άφοβα να κόβουν συνέχεια δολάρια, γιατί τα δολάρια τους απορροφούνται από την παγκόσμια οικονομία. Άρα δεν αντιμετωπίζουν πληθωριστικές πιέσεις. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, αν ήθελαν οι Αμερικάνοι να πέσει αύριο το πρωί η Μέρκελ, το Ολάντ και όλοι αυτοί, τους κόβανε αυτή την παροχή. Αμέσως, 24 ώρες είχαμε τελειώσει με το ευρώ. Δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει με κανένα τρόπο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη. Τώρα θα ήθελα να πάμε κάπου αλλού. Η επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν αιχμή του δόρατος πάλι των Αμερικανών. Έχει φτάσει στην Ουκρανία, όπου τον τελευταίο καιρό. Αυτό ναι, ήταν εντυπωσιακό. Ναι, όπου τον τελευταίο καιρό έχουμε διαδηλώσεις, μια απόφαση της κυβέρνησης να σταματήσει. Του κοινοβουλίου, την ενταξιακή πορεία προς την Ευρώπη. Την απέριψε, ναι. Έχουμε ένα φιλμάκι να δούμε από την Ουκρανία. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο απόψεις. Είναι οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας που αντιδρούν και αντέδρασαν στις διαδηλώσεις που προκάλεσε η αντιπολίτευση του Γιανούκοβιτς σε αυτή την ιστορία. Εδώ έχουμε, θα δούμε, διαδήλωση ρωσόφωνων οι οποίοι είναι υπέρ της παραμονής με τη Ρωσία. Βλέπουμε και σφυροδρέπανα που έκαναν την εμφάνισή τους εκεί για πρώτη φορά, μετά βέβαια από 20 και πλέον χρόνια. Έτσι. Αν και η ιστορία των κομμουνιστικών κομμάτων ή των κομμουνιστικών ομάδων στις περιοχές αυτές είναι λίγο περίεργη, δεν πρέπει να το συγχαίουμε με τα παλιά κομμουνιστικά κόμματα, διότι πολλές φορές είναι ακροδεξιά, κόμματα, χρησιμοποιούν το σφυροδρέπανο ως εθνικιστικό σύμβολο και όχι όπως ήταν παλιά τουλάχιστον το χρησιμοποιούσαν. Ως διεθνιστικό που ήταν. Είναι παλιά. Λιγάκι περίεργο. Είδα μια διαδήλωση όπου οι διαδηλωτές κρατούσαν το Στάλιν από τη μια και το Χριστό από την άλλη. Είναι μια περίεργη κατάσταση πάντως. Ναι, όχι. Εγώ θέλω βάλω στην κουβέντα αυτή την ιστορία με την Ουκρανία για τον περίεργο ρόλο που παίζει η Ευρώπη και βλέπω τώρα στην ιστοσελίδα του Spiegel ότι η Μέρκελ έχει μια σχέση με την αντιπολίτευση στην Ουκρανία και η Μέρκελ υποδαβλίζει την αναταραχή αυτή. Εδώ πρέπει να δούμε την ιστορία της Ουκρανίας λίγο νωρίτερα. Η Ουκρανία είναι από τα κράτη εκείνα της Ανατολής που δέχτηκαν την μεταβολή διαμέσου πορτοκαλίας επανάσταση. Όπως έγινε σε Σερβία. Από τις σωματιστές επαναστάσεις. Ναι. Και οι ίδιοι νομίζω πορτοκαλί την είχαν ονομάσει. Αυτή είναι ένα μεταμοντέρνο πραξικόπημα κατά τη γνώμη μου που οι μυστικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τη διάλυση της κοινωνίας στρατολογούν μαζικά, να το πούμε έτσι, από τα λούμπεν στοιχεία της κοινωνίας και έτσι δημιουργούν αυτό που φαίνεται να είναι ένα μαζικό κίνημα που όμως στην πραγματικότητα δεν είναι, λειτουργούν άλλα πράγματα. Μην ξεχνάμε τις καθημερινές διαδηλώσεις στο Βελιγράδι εναντίον με την ΟΤΠΟΡ και όλα αυτά τα πράγματα που λειτουργούσαν, που ερχόντουσαν από την Ουγγαρία, από βάσεις του ΝΑΤΟ και όλα αυτά. Λοιπόν, κάτι ανάλογο έγινε και εκεί στην Ουκρανία και μας ήρθε και Φτουτσέγκο τελικά, όπου ήταν το χαϊδεμένο παιδί των Αμερικανών και των Ευρωπαίων, όπου τι έκανε, ξεπούλησε τη χώρα της. Τα 2/3 της Ουκρανίας έγιναν ειδικές οικονομικές ζώνες. Οι μισοί Ουκρανοί αναζήτησαν μεροδούλοι, μεροφάι στο εξωτερικό σαν μετανάστες και οι άλλοι μισοί δουλεύαν σαν σκλάβοι στις ειδικές οικονομικές ζώνες. Αυτό δημιούργησε τις προϋποθέσεις να ανατραπεί το καθεστώς της Γευτουσέγκο. Η Γευτουσέγκο νομίζω ότι είναι στη φυλακή τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πάντως πέρασε η δίκη σε αυτήν την ιστορία με λαϊκή απέτηση. Οφείλω να ομολογήσω. Παρόλο που κάθε τόσο μας τη βγάζουν σαν πολιτική. Τα δυτικά μέσα. Ναι. Και το εντυπωσιακό είναι ότι παρά το γεγονός ότι είναι σίγουρο και από την Αμερική και από την Ευρώπη έχουν πέσει τα τρελά λεφτά στην ιστορία αυτή, η αντιπολίτευση είναι ανεμική. Δηλαδή, οι διαδηλώσεις εγώ που είδα δεν συγκρίνονται με τίποτα με εκείνες της Πορτοκαλιάς Επανάστασης. Η μαζικότητα είναι αστεία, είναι ανεμικότατη. Μερικές φορές, σήμερα το πρωί δηλαδή, έβλεπα στο απόδειξη διαδίκτυο. Απόδειξη ότι οι φωτογραφίες είναι από πάνω, κοντά πλάνο, και όχι από πάνω. Έτσι, όπως... Και νομίζω δηλαδή ότι το παλαϊκό αίτημα ήταν προς Θεού μην ξαναγυρίσουμε
πίσω και πάθουμε λαχτάρα, γιατί οφείλουμε να ομολογήσουμε, ενώ τα προβλήματα δεν λύθηκαν της Ουκρανίας, ωστόσο άρχισε να ανασένει ο ουκρανικός λαός μετά από την πολιτική αλλαγή. Οπότε του έρχεται πολύ πιο εύκολο να στηριχτεί στη Ρωσία, στις πλάτες Ρωσίας, από το να γιατί είδε και απόειδε από τους δυτικούς, και έτσι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό ρεύμα, δεν είναι μόνο το ρωσόφωνο. Να πούμε και δύο λόγια, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος μας πιέζει. Να πούμε δύο λόγια. Καταρχήν, θέλω να δείξουμε μια αφίσα. Έχετε να κάνετε κάποιες εκδηλώσεις. Ναι. Και επειδή σας έχουμε εδώ, να σας διαφημίσουμε και λίγο. Έτσι, έχει μια στη Θεσσαλονίκη το ΕΠΑΜ. Μια εκδήλωση που θα γίνει... Ναι, είναι η εκδήλωση που θα γίνει την Τρίτη, στις 3 Δεκεμβρίου, που είναι αμιγώς πολιτική εκδήλωση. Τη Δευτέρα στις 2 Δεκεμβρίου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου, του τελευταίου μου βιβλίου, στο βιβλιοπωλείο το Public στο Θεσσαλονίκη, από τον κύριο Κλεάνθη Γρίβα και τον κύριο Τρενταφυλλίδη, που είναι από τους δημοσιογράφους που αντέχουν στην ΕΡΤ3, και μου κάνουν την τιμή να παρουσιάσω το βιβλίο μαζί με τους εκδότες. Και είναι ένα διήμερο, να το πούμε έτσι. Ναι, και προηγείται αυτό που θα αρχίσει αύριο εδώ. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή η διεθνή συνάντηση για το εθνικό νόμισμα. Με διεθνή συμμετοχή. Βεβαίως, για το εθνικό νόμισμα, το χρέος και τη δημοκρατία, που είναι κατά κύριο λόγο ακτιβιστές, επιστήμονες και κινήματα από σχεδόν όλη την Ευρώπη, με στόχο να μοιραστούμε την εμπειρία των λαών που υποφέρουν και που έχουν τα ανάλογα προβλήματα, και με τη φιλοδοξία να υπάρξει ένα διεθνές συντονιστικό κινημάτων και προσωπικότητων, δεν χρειάζεται μόνο να είναι, όπου να μπορούμε να το πούμε έτσι, πώς να το πούμε, σαν ένα διεθνές γραφείο αλληλογραφίας. Μάλιστα. Όπου να μπορέσουμε να συντονιζόμαστε μεταξύ μας. Η μεγαλύτερη αντιπροσωπεία είναι από την Ιταλία, καθότι η Ιταλία... Θα υπάρξει και εκπρόσωπος του Πέπε Γκρίλο. Ναι, ναι. Όπως διάβασα στο... Ναι, επίσημα που θα χαιρετήσει την εκδήλωση. Έχουμε αρκετά στενές σχέσεις με τα κινήματα, ανάλογα κινήματα σαν και εμάς στην Ιταλία, που ανθούν αυτές τις μέρες. Νομίζω ο Ιταλικός λαός είναι από τους λαούς της Ευρωζώνης που έχει πάρει τις αποφάσεις του απέναντι στο ευρώ. Απλά τον κρατούν με συνταγματικά πραξικοπήματα αυτή τη στιγμή, όπως με τον κυβέρνηση Λέτα. Αλλά μαζικά πλέον είναι ενάντια στο ευρώ, και νομίζω ότι ψυχολογικά και νοητικά έχει φύγει από το ευρώ. Τα διαδικαστικά του λείπουν. Με ένα τέτοιο λαό είναι πολύ βασικό να κρατά σχέσεις, γιατί θα σε βοηθήσει ο γείτονας αυτός λαός σε μια διαδικασία δική σου μετάβασης. Και βεβαίως θα μιλήσουν αρκετοί επιστήμονες που έχουν ανάλογο προβληματισμό, οικονομολόγοι κατά κύριο λόγο. Με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε ότι σχεδόν σε όλες τις χώρες αναπτύσσονται ανάλογες κινήσεις, με μεγάλη μαζική αναφορά. Είσαστε αισιόδοξος ότι, κατά την άποψή σας, ότι τελειώνουμε με το ευρώ? Νομίζω ότι... Δηλαδή ο Βορράς με τον Νότο θα χωριστεί τελικά μετά? Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να χωρίσουμε από το ευρώ χωρίς πολέμους και εμφυλίους είναι αν έχουμε λαϊκές εξεγέρσεις. Δηλαδή αν ο λαός επιβάλλει διαφορετικά, θα συνεχιστεί αυτή η πορεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίωσης, που όμως θα μας οδηγήσει σε πολέμους και εμφυλίους στην καρδιά της Ευρώπης. Γιατί ποτέ δεν μπόρεσε να υπάρξει μια τέτοιου τύπου διαδικασία, από τα πάνω μάλιστα, με τους όρους που θέλουν οι επικυρίαρχοι. Κύριε Καζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάναμε μια μοναδική εκπομπή, συνέχεια χωρίς διάλειμμα. Ναι. Είπατε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαστε και βαθείς γνώσης εκτός από τα οικονομικά και των διεθνών, τα οποία ενδιαφέρουν και... Δεν γίνεται διαφορετικά στις μέρες μας. Ακριβώς, ακριβώς. Και με αυτή τη συζήτηση έχουμε περάσει και λίγο το χρόνο. Νομίζω ότι κλείνουμε για σήμερα. Εύχομαι σε όλους καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε από Δευτέρα πάλι. Γεια σας.